Σε διάλυση οδηγούνται οι δομές στον τομέα της πρόληψης και της καταπολέμησης της κρίσης ναρκωτικών, χάρη στα λάθη, τις παραλήψεις ή ακόμη και την αδιαφορία της πολιτείας. Η έλλειψη ενός εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών σε συνδυασμό με την υποχρηματοδότηση των δομών έχουν ως αποτέλεσμα την εξάπλωση των ναρκωτικών και μάλιστα των σκληρών ναρκωτικών ακόμη και μέσα στα σχολεία, ενώ φέρνουν σε αδιέξοδο τους χρήστες που παλεύουν να βγουν από τον εφιάλτη. Η αλματώδης αύξηση των θανάτων χρηστών, του αριθμού των χρηστών αλλά και η ραγδαία εξάπλωση των ναρκωτικών αποδεικνύουν τις εκρηκτικές διαστάσεις που έχει λάβει το πρόβλημα, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Συμβουλευτικού Σταθμού Καταπολέμησης Ναρκωτικών, Στέφανος Τζιμογιάννης, κάνοντας λόγο για καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης. Παραλήψεις, έλλειψη εθνικού σχεδιασμού, έλλειψη πολιτικής βούλησης, ανεύθυνοι χειρισμοί έχουν καταντήσει τις δομές οι οποίες δρούν κατά των ναρκωτικών να είναι σε παράλυση. Και το λέω αυτό γιατί δεν υλοποιείται μέχρι στιγμής κανένα εθνικό σχεδιασμός στην καταπολέμηση των ναρκωτικών. Επί 5 χρόνια συνεχώς διαβουλεύονται χωρίς να υπάρχει ένα εθνικό πλαίσιο δράσης κατά των τοξικών ουσιών. Οι λίστες αναμονής στα προγράμματα υποκατάστατων θα έλεγα πως έχουν μετατραπεί σε λίστες θανάτου. Το 2005 στη λίστα αναμονής ήταν εγγεγραμμένοι 1500 χρήστες και σήμερα φτάσανε τους 5000. Αποκορύφωμα λοιπόν όλης αυτής της τακτικής που ακολουθεί, της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση στον τομέα καταπολέμησης των ναρκωτικών, είναι το γεγονός της συνειδητής υποβάθμισης και υποχρηματοδότησης των 72 κέντρων πρόληψης. Αυτή τη στιγμή το οικονομικό χρέος απέναντι στα 72 κέντρα πρόληψης ανέρχονται σε 15 εκατομμύρια ευρώ και 400 επιστήμονες που υπηρετούν σε αυτά τα κέντρα πρόληψης βρίσκονται στο κενό.